Κύπρος συνεχίζει να αποχαιρετά τους ήρωες του 1974. Στις 12 το μεσημέρι τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στο συνοικισμό Στρόβολος 3 η κηδεία του Χατζικυριάκου Χατζηγιαννή Ασώτη από την Κυθρέα. Ήταν 66 ετών το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Δολοφονήθηκε στην Άσο από τους εισβολείς, ενώ τα αγαπημένα του πρόσωπα έμειναν για 40 χρόνια στο σκοτάδι. Τα οστά του ανεβρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο Ορνήθι και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Εκ μέρους της οικογένειας τον αποχαιρέτησε η εγγονή του. Όλοι μας στεκόμαστε αντίκρι σε σένα. Σε σένα που πέθανες με την ανάγκη να δεις μια τελευταία φορά την οικογένειά σου και όλοι τώρα είμαστε μαζί σου. Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λάρνακα, οικογένεια, φίλοι και συστρατιώτες του αποχαιρέτησαν τον Νικόλα Νικολάου από τα Καστριά Καρπασίας. Ήταν εθνοφρουρός της 181 μοίρας παιδινού πυροβολικού. Έπεσε μαχόμενος στο πεδίο της τιμής. Τα οστά του ανεβρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο Σιχαρί. Οι έφεδροι Γεώργιος Κουλιάς Τολαρής από τα Λίμπια και Ανδρέας Βαρνάβα, επίσης από τα Λίμπια, κηδεύτηκαν από τον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια. Πολέμησαν μαζί, παρέμειναν αγνοούμενοι για 4 δεκαετίες και σήμερα κηδεύτηκαν μαζί στην εκκλησία του χωριού τους. Έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Τα οστά τους ανεβρέθηκαν στον ίδιο ομαδικό τάφο στο Κουτσοβέντι. Τον Γεώργιο Σκουλιά αποχαιρέτησε εκ μέρους της οικογένειας ο εγγονός του, Γιώργος Τολαρής, ενώ τον Ανδρέα Βαρνάβα αποχαιρέτησε η αδελφή του Άννα Ευθυμίου. Θα είμαστε πάντα περηφανιάς, γιατί είσαι ο δικός μας ήρωας, ο ήρωας της οικογένειάς μας. Σας παιδιά δεν ήρθε σε αυτόν τον τόπο. Θυσίασε εσένα και τον άλλο μαντιγανιόν, ακόμα δεν δικαιώθηκε.